Εμείς ήρθαμε εδώ να τοποθετηθούμε βλέποντας ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά βαθαίνει περισσότερο στη λογική της ασφάλισης, παύλα ιδιωτική υπόθεση για τον κάθε εργαζόμενο, δίνοντας κίνητρα για την ενεργό γύρανση, φορολογώντας επιπλέον το ΕΦΑΠΑΞ που ήδη έχει με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις του παρελθόντος μειωθεί δραματικά. Και μέσα σε όλα αυτά μπαίνει και η κατάργηση της υποχρεωτικότητας αρχής γενομένης, θα λέγαμε εμείς, από τα λεγόμενα ταμεία αλληλεγγύης, που μέσα σε αυτά είναι και το ΤΑΙΦΕ. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι εμείς ως Ομοσπονδία εξ αρχής ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι με αυτές τις μορφές της ασφάλισης, και την επαγγελματική και την ιδιωτική ασφάλιση. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους, την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους. Παρόλα αυτά, εμείς δεν βλέπουμε τώρα πραγματικά ότι η άρση της υποχρεωτικότητας που ξεκινάει από τα συγκεκριμένα ταμεία με τα οποία εμείς έχουμε αντιταχθεί θα λύσει κάτι, τουλάχιστον για τους ασφαλισμένους. Τίποτα δεν θα λύσει. Αυτό που θα κάνει θα είναι να οδηγήσει τελικά στην κατάργηση του ΕΦΑΠΑΞ, γιατί προφανώς ό,τι απώλεια έχει το ταμείο θα ξεσπάσει, όπως συνήθως ξεσπούν αυτά, στις πλάτες των ίδιων των ασφαλισμένων και όλων αυτών που εξακολουθούν να πληρώνουν μέχρι τώρα. Και επειδή ακριβώς υπόθηκε ότι το ενδιαφέρον και η λογική του νομοσχεδίου είναι η ελευθερία της επιλογής των εργαζομένων, που θα ασφαλιστούν. Ακόμα υπόθηκε ότι λαμβάνεται υπόψη και το αν θέλουν ή όχι να πληρώνουν. Εμείς λέμε, τουλάχιστον όσον αφορά τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να ασφαλίζονται και θέλουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά, και δεν είναι οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να ψάχνουν για προϊόντα κεφαλαιοποίησης, για επενδυτικά προϊόντα ή για ανταποδοτικότητα. Οι εργαζόμενοι θέλουν να ασφαλίζονται και να έχουν και την εγγύηση του κράτους για τα γεράματά τους και όταν θα βγουν από τη δουλειά. Αυτό που τους κάνει να έχουν δεύτερες σκέψεις για το τι θα τους αντιστοιχίσει ως ποσό για να ασφαλιστούν είναι ακριβώς τα βάρη που προκύπτουν από τις ίδιες τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί και συνεχίζουν και τώρα να εφαρμόζονται, του κόστου ζωής που αυξάνει, των πενιχρών μισθών και γενικά των πενιχρών εισοδημάτων των εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων που επιδεινώνονται και που προκαλούν ακόμα περισσότερες, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα εισοδήματα. Και τελειώνω με αυτό γιατί το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Ποιος εργαζόμενος θα διεκδικήσει από τον οποιοδήποτε εργοδότη και με ποιο τρόπο την ασφάλισή του ή ακόμα και μία αύξηση στο μισθό του για να μπορεί να ασφαλιστεί, ακόμα και με τη λογική που λέτε εσείς τώρα στο νομοσχέδιο, όταν, και το λέω αυτό γιατί έγινε χθες και είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεταιρισμός στο κομμάτι των φαρμακαποθηκών, ο Όμιλος Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, απέλυσε χθες το απόγευμα τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, της ΟΕΦΣΕ, επειδή το Σωματείο έβγαζε ανακοινώσεις διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς. Αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λοιπόν και εδώ να δούμε τι θα διεκδικήσει ο κάθε εργαζόμενος ακόμα για να έχει και τα επενδυτικά προϊόντα που λέτε εσείς. Και εμείς θέλουμε πραγματικά να πάρετε θέση. Και σε αυτό το γεγονός που είναι 38 και ανέφερα στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ.